Θεό του δούνου σου αναπαυσού. Να, 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 να. Τι έγινε ρε Νίκο? Όλη η πόλη. Τι έγινε ρε Νίκο? Όλη η πόλη. Μια μεγάλη Παρασκευή. Όλη η πόλη μια μεγάλη Παρασκευή. Γιατί ρε φίλε έτσι? Όλη η πόλη. Γιατί ρε φίλε? Όλη η πόλη μια μεγάλη Παρασκευή φίλε. Γιατί ρε Νίκο? Γιατί? Δεν έγιναν πράγματα αναμενόμενα? Ήταν ο τρόπος που έγινε. Στη μία πλευρά σίγουρα ήταν ο τρόπος που έγινε. Αλλά στη μία πλευρά ο τρόπος ήταν πολύ οδυνηρός, είναι η αλήθεια. Αλλά η Πέμπτη, η Χριστινή Τετάρτη για την πόλη. Νίκος νερευόταν, θα έχουμε πάω κάρι τελικό και θα είναι καλό για όλους μας και τέτοια. Ρε αυτό, ρε ένα μήνα, ρε θα είχαμε ψωμί, ρε. Πάρτε τώρα. Και πήγαν και οι δύο και αποκλειστήκανε. Πάρτε τώρα. Κάτσε ένα μήνα χωρίς ψωμί. Ωραία. Τίποτα, καλό καλοκαίρι. Τελειώσαμε. Άντε, σε μια δεύτερη θέση. Όχι, και παίζουμε μεταξύ μας το μεταξύ, έτσι. 7 και 4. Μεγάλη επιτυχία. Τεράστια επιτυχία, πραγματικά. Μεγάλη επιτυχία. Και οι δικοί σου θέλουν. Πολύ ενδιαφέρον. Τα αιτήματα μαθαίνουν πολλά. Δεν έρθουν όλοι. Τι να δούνε, δηλαδή. Το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Κάτι είδα. Τι γίνεται, δηλαδή. Κάτσε, καθίστε λίγο, καθίστε καλά. Εκτός αν ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Στο μεταξύ. Η φωνή μου έχει επανέλθει σε καλά επίπεδα, μπορώ να πω. Ναι. Το πρωί ήσουν λίγο. Από χθες ήταν, εντάξει. Γιατί? Λόγω των φωνών των οποίων έβαλε στην ώρα του. Λόγω επειδή. Λόγω επειδή. Τι να κάνουμε, ρε Νίκο, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όλα μέσα στο ποδόσφαιρο, όλα μέσα στη ζωή. Αυτό είναι... εννοείται. Αυτή είναι η μπάλα, ρε Νίκο. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η μπάλα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η μπάλα είναι Άννα. Εντάξει. Πάμε. Αλλά και εσύ, ρε φίλε, στο 95 εκεί πέρα. Εντάξει. Μείνε κάτω μέχρι να το λήξει. Μείνε μέχρι σήμερα κάτω μέχρι να το λήξει, ξέρω εγώ. Πάνε σε μια γωνία στο κόντερ και χτύπω την μπάλα εκεί πέρα πλάγιο, ξέρω εγώ τι να σε πω. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Νεκτάριε. Λοιπόν, μιλάμε τελευταία Πέμπτη του Ιουνίου. Ναι. Και η Μεγάλη Παρασκευή που δεν μπορέσαμε φέτος να την εορτάσουμε. Θα μπορούσε να εορταστεί σήμερα, νομίζω. Ενδεχομένως ναι. Την εορτάζουμε σήμερα. Ενδεχομένως ναι. Λοιπόν, είπα 50 μισό έχει πιθανότητα σου άρεσε, παιδιά, εντάξει, τι να πω όταν. Γιατί έτυχε να το ανοίξω στο 95 για το και ναι. Μάλιστα ο Τσαλτίδης είπε τον Γκοές θα πέσει κάτω μέχρι τέλους. Μα... το θυμάμαι. Και δεν έχει και άδικο. Έχει. Ναι. Και επίσης έχω να πω ότι ο Φερέιρα έκανε ακόμα ένα δώρο στον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Ολυμπιακός μέχρι το 63 άρχιζε να έχει πολύ άγχος, ξαφνικά το πιάνει το τέτοιο και κάνει τρεις αλλαγές στη σειρά. Διαφωνώ. Όταν κάνεις, ο οποίος νομίζει ότι είναι σε φιλικά. Αυτό ήταν μάτς κυπέλλου, δεν είναι φιλικό. Διαφωνώ. Δεν έχω δημοφιλή άποψη για αυτό το οποίο συζητάτε. Συζητάς και εσύ, Νεκτάρα, και θα συζητήσει και πολλοί κόσμος. Θα επιχειρηματολογήσω μετά. Παιδιά, στο 60... Κοιτάξτε, μπορούσε να κάνει μία αλλαγή. Δεν είπα να μην κάνει αλλαγή. Τρεις αλλαγές στο 63 δεν κάνεις. Να σου πω λίγο κάτι. Από το 45 μέχρι το 63 που γίνανε οι αλλαγές, υπήρχες μέσα στο γήπεδο? Όχι, αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι στο 63 κάνεις μια, σύμφωνα με τον νόμο και με τον νόμο της Αθήνας, ναι. Στο 63 κάνεις μια αλλαγή, ναι. Κόβεις λίγο το ρυθμό, γιατί μια αλλαγή όπως και να το κάνουμε κόβει το ρυθμό. Ναι. Και μετά αφού δεις 4-5 λεπτά πώς θα πάει το παιχνίδι, κάνεις ακόμα δύο αλλαγές, γιατί μπορεί να έχουν γίνει αλλαγές 5, αλλά στην ουσία είναι 3. Έκτη αλλαγή δεν μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί αποκλείται να μπαίναν 5 γκολ σε μισή ώρα. Να έλεγε δηλαδή 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Και κάνεις το 68 με 70 άλλες δύο αλλαγές. Να σου πω λίγο κάτι. Αν δεν καθότανε το τσαφ του Ίγκασον και η κάλυψη που δεν ήρθε ποτέ από το Μάτο στο πρώτο γκολ, που ήρθε καπάκι μετά τις αλλαγές δηλαδή, οι αλλαγές γίνανε στο 62-63 που λες και εσύ, και τον γκολ ήρθε στο 65. Ήρθε λίγο μετά. 65, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ από εκείνο το σημείο και μετά ήταν καλός. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι όταν κάνεις τρεις αλλαγές. Με τις αλλαγές που γίνανε. Ναι, όταν κάνεις τρεις αλλαγές μαζεμένες, η ομάδα για να βρει ένα ρυθμό πρέπει να περάσει ένα πεντάλεπτο. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Κάθεσε εκεί η συγκυρία του γκολ. Ναι, γι' αυτό είπα ότι έπρεπε να γίνει μία, δύο, δύο. Δεν μπορείς να κάνεις τρεις αλλαγές μαζεμένες. Ναι, οκ. Okay. Αυτό okay. Είναι το πιο απλό πράγμα. Και εκεί εντάξει, μπορεί και να μην έπαιρνε τον κόλ και να λέγαμε άλλα πράγματα, αλλά από τη στιγμή αλλά μπήκε. Τρεις αλλαγές σε συγκεκριμένο σημείο. Εντάξει, δεν είναι πρωτάθλημα που λες ότι έκανε τρεις αλλαγές και δύο μαζεμένες γιατί έχανες 0-1. Το 0-0 ήταν σκορ το οποίο έδινε πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύω, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι. Γιατί όταν είναι 0-0 το σκορ και έχεις πρόκριση, δεν κάνεις τρεις αλλαγές.
Εγώ θα σας πάρω και ένα άλλο ενδεχόμενο που έκανε τις τρεις αλλαγές. Πείτε ότι στο 64 τραυματίζεται ένας παίκτης. Αμέσως δεν πρέπει να κάνει μια αλλαγή. Ενώ αν έχει κάνει μια αλλαγή θα έχει ακόμα μία να κάνει. Καταλαβαίνετε πώς. Να σου πω. Ξόδεψε δηλαδή. Εκ του αποτελέσματος κρίνουμε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Τι να σου πω. Εντάξει. Δεν συμφωνώ. Τρεις αλλαγές, παιδιά, δείχνει η στατιστική ότι η ομάδα μπερδεύεται για ένα πεντάλεπτο. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το 65 ο Πάκου είναι καλός. Από το 45 μέχρι το 65 πλήρωσε τα λάθη του και δέχτηκε τον γκολ εκεί. Μετά ήταν καλός. Μετά με τις αλλαγές που έκανε βρήκε λίγο ρυθμό. Και γι' αυτό κάνει στο 63 μία αλλαγή για να εκνευρίσει τον αντίπαλο, που κόψει λίγο τον ρυθμό. Και άμα χρειαστεί το πεντάλεπτο, κάνει και δύο. Τέλος πάντων. Να σε καλά, Νεκτάρη, να πάρουμε τον επόμενο. Καλή σας συνέχεια. Να σε καλά, Νεκτάρη. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Εσείς είστε βεβαίως. Τι γίνεται. Καλά. Καλά. Φράζει και χύνεται. Α, να γεια σου. Να σου πω. Λοιπόν, τα ματσάκια τα χθεσινά. Ναι. Εγώ βέβαια και προηγουμένως στο Ζαγόρα κάτι είπα. Κάτι πρόλαβα να πω, έπεσε η γραμμή. Καλώς πάντων. Αλλά περισσότερο έκανα μια ανάλυση χθες για το μάτς της ομάδας μου, να πούμε, με το Κοτόπουλο του Νότου. Εγώ, ρε φίλε, το βλέπω ότι ήταν μια αλουχία γεγονότων από το Γενάρη και μετά, τα οποία δεν ευνόησαν τον Άρη σε αυτό το συγκεκριμένο μάτς. Δηλαδή, το ότι υπήρχε ένας εμπεγμός από την ΕΠΟ στο θέμα της FIFA που ενημέρωσαν τον Άρη ότι όλα βαίνουν καλώς ενώ δεν ήταν καλώς και δεν μπορέσαμε να κάνουμε αλλαγές ρόστερ, ας πούμε, το Γενάρη, και να κάτσουμε τώρα να παίξουμε μετά από αυτό εδώ τον κικαιώνα, ας πούμε, του κορονοϊού, ξέρω εγώ, της πανδημίας, όπως θέλετε πάρτε το. Ναι. Με παίχτες οι οποίοι δεν θα παίζαν ποτέ σε ένα μάτς κυπέλου, ημιτελικό κυπέλου, να είναι στο πάγκο. Έτσι. Γιατί δεν είχαμε, αν έχετε καταλάβει, και έκανε τα 6-10, να πούμε, αλλαγή. Εμείς κάναμε τα 4, το 40%, εμείς το 60% η ΑΕΚ. Έτσι. Και δυο πνευμόνια παραπάνω, πιο τέτοια σε ένα ποδοσφαιρικό μάτς, και μάλιστα που έχει και παράταση, παίζουν τρομερά μεγάλο ρόλο. Τρομερά μεγάλο ρόλο. Εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Mm-hmm. Δεύτερο είναι ότι αυτό βέβαια το ανέλησε ο Χρήστος. Δεν είμαστε τέτοια ομάδα και δεν θα γίνουμε και ποτέ μάλλον. Δηλαδή στο μάτς με την ΑΕΚ πολύ απλά τραβούσες με το κινητό, να πούμε, τη φάση με τον Μελισσανίδη. Έλεγες δεν βγαίνω, καληνύχτα σας. 0-3 και αντεγιά. Έτσι δεν είναι. Θα μπορούσες να το κάνεις. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα το έκανε αυτό. Εγώ επιλέγω να μην εστιάσω τόσο σε αυτό το μάτς. Πριν τρεις μήνες ήταν. Τέλος πάντων. Βγήκε ο διαιτητής τελείως. Και ερχόμαστε στο χθεσινό το μάτς. Ναι. Το χθεσινό το μάτς ήταν. Είπαμε, ήταν η κατάσταση, δηλαδή ξεκίνησε με το ότι δεν έχουμε κόσμο. Δηλαδή, σε σχέση με το πρώτο ματς, έχει διαφορά. Και αυτά που λέει ο Γιώργος ο Ζαγόρας, εγώ τα κόβερεσέ. Άμα έχεις κόσμο στο γήπεδο και είσαι, ξέρω εγώ, αού, το φάουλ θα το δίνει, να πούμε, πάνω στον κόρχο το διαιτητής. Έτσι λέω εγώ. Όπως... Και αυτό που λένε οι παοξίδες, ξέρω εγώ, με το Σπάθα, το 2-0, με τον Γκάμπορα τότε, ναι. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ ήταν τελειωμένος πριν το μάτς. Το καταλάβαμε εμείς που ήμασταν στο γήπεδο, από το ότι έτσι πως μπήκαν και με το επεισόδιο που έκανε ο Χαλκιάς εκεί πέρα με τον Ball Boy, να πούμε. Από εκεί καταλάβαμε ότι πριν από το μάτς, ότι αυτοί είναι χεσμένοι, τέλος. Αυτοί δεν κερδίζουν, δεν παίρνουν ισοβαθμό ούτε με Σουέρες. Και ο Γκαρσία στην προκειμένη περίπτωση θέλει να αποφύγει αυτό τότε. Τότε. Και πήρε τη δεύτερη κίτρινη. Αλλιώς δεν μπορώ να το κάνω στο μυαλό μου. Γι' αυτό σου λέω ότι ο κόσμος παίζει μεγάλο ρόλο. Τώρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, παιδιά, μην είναι... κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Ολυμπιακός διαχειρίζεται όλα τα μάτς, όπως θέλει αυτός, γιατί
ξέρει ότι θα κερδίσει στο τέλος. Ούτε καν ισοπαλία δεν θα θέλει. Ξέρει ότι με κάποιον τρόπο θα κερδίσει. Είναι στο DNA του. Έχει πολύ καλή ομάδα φέτος. Και είναι δομημένη από τα μέσα του δευτέρου γύρου του περσινού. Γιατί αν καθίσεις και σκεφτείς, από την ήττα τον ΠΑΟΚ έχει να κάνει ήττα. Έχει πάνω από ένα χρόνο να κάνει ήττα το πρωτάθλημα. Και στο κύπελο που έκανε από 2-0 είναι γιατί το παράτησε το μάτς νομίζοντας ότι το κέρδισε από το 0-2. Να, ήταν πολύ διαφορετικό. Τώρα όσον αφορά αυτά που έλεγε ο Χρήστατος, έκανα ένα, ξέρω εγώ στο μυαλό μου, μια... λέω αν ήταν κόμικ οι ομάδες, ο Άρης θα ήταν ο Λούκι Λούκ, ρε παιδιά. Γιατί? Πήραν πελάτη. Γιατί? Γιατί απλά, είναι μόνος του, ρε φίλε. Αυτός και η Ντόλη, αυτός και ο κόσμος του. Τίποτα άλλο. Αλήθεια είναι. Με κανέναν άλλο. Έτσι. Είμαι ένας μόνος και φτωχός καουμπόι. Βάλε τον επίλογο να πάμε και στον επόμενο πόλεμο. Οπότε λέω και το άλλο. Εγώ δεν θέλω να γίνω Big Five, φίλε. Ας τους Big Four, εκεί πέρα εγώ να είμαι μόνος από πίσω, να βράζω στο ίδιο καζάνι και να βγάζουν την ίδια βρώμα. Στο ίδιο καζάνι με αυτούς δεν θέλω να πω. Έγινε. Και κάτι τελευταίο, πέστε. Και να το πεις και στο Χρήστανθο αυτό. Ναι. Και να το ακούσουνε, Μοσκοβίτη, να το ακούσεις και εσύ και να το πεις και στους δικούς. Η αθλητικογραφία με την αλυτογραφία τα χωρίζει ένα θήτα. Να το ξέρετε αυτό, παιδιά. Να είσαι καλά. Yeah. Καλή συνέχεια. Πάμε. Έχουμε άλλους δύο. Θα είναι και τελευταία πριν το διάλειμμα. Μην καλείτε άλλοι. Πάμε στον πρώτο τελευταίο πρώτο break. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σου, Θόδωρος μου, παιδιά. Καλά. Γεια σου, Θόδωρε. Γεια σου, Θόδωρε. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο φίλος. Συμφωνώ απόλυτα. Και φάνηκε στο πρωτοσύλλογο της ώρας για σπορ σήμερα. Λοιπόν, το κλείνω το κομμάτι αυτό. Λοιπόν. Για μένα σίγουρα παίζει ρόλο ο κόσμος, πάρα πολύ, και παρότι προσωπικά, ας πούμε, στο 2-0 δεν πανηγύριζα, γιατί είμαι της άποψης ότι το μάτς τελειώνει με τη σφύριγμα του διαιτητή της λήξης, αλλά αν είχε κόσμο, ας πούμε, 20-25.000 μέσα, στο 2-0 θα τελείωνε το μάτς. Πραγματικά, δηλαδή, ξέρεις, Νίκο Παπαδόπουλε, με το που βάζεις γκολ, μετά τη γιούχα υπάρχει κατευθείαν, στη σέντρα. Εκεί θα τελείωνε το μάτς. Και είναι αυτό που είπε και ο Χρήστος πιο πριν, με το μάτς με την Αθλέτικο. Δεν θα ακούγονταν καθόλου μεταξύ τους. Θα τελείωνε το μάτς, δεν υπήρχε περίπτωση. Τώρα, και μάλιστα είχε βγει και ένα στατιστικό στη Γερμανία, παιδιά, θα το έχετε ακούσει μάλλον, για τα κεκλεισμένα των θυρών, είχαν ένα 20% η Άση στα μάτς. Στη Γερμανία. Ναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τώρα το άδειο γήπεδο. Δεν κάνουμε, εντάξει. Βέβαια τώρα. Εγώ την ομάδα δεν μπορώ να την κατηγορήσω χθες τον αποκλεισμό της. Κοίτα, για μένα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο εκτός του κεκλεισμένου των θυρών, μιας που έχουμε και κοντότερο ρόστερ από την ΑΕΚ, έτσι. Εδώ ναι. Στην ΑΕΚ λένε, ρε παιδιά, ότι έφυγε, ας πούμε, ο Βράνιες, που είναι απώλεια, έτσι. Φαντάζω τώρα στον Άρη που έφυγαν μαζί και ο Βέλεφ και ο Σούζα. Έχασε, αλλά και όλοι μεσοαμυντικά η ομάδα. Δεν αντιμετώπισες, ήταν... βέβαια, στη ροή του μάτς πρόβλημα στον αέρα. Όχι, αλλά πάλι για μένα, ας πούμε, ενώ πριν τις απουσίες αυτές για μένα ήταν 50-50 το μάτς, με τις απουσίες αυτές τις δύο, γιατί ήξερα, ας πούμε, ότι αναγκαστικά κάποιος θα πάει δεξί μπακ που δεν είναι η θέση του να παίξει. Ο Άρης θέση το κέντρο. Βρέθηκε σε μια κατάσταση που, για μένα, σου λέω προσωπική μου άποψη, εντάξει, έχει ξεκινήσει το μάτς λανθασμένα, δεν έπρεπε να παίξει 4-4-2, έπρεπε να παίξει 4-2-3-1 με το Μαντσίνε του Λάρσον, γιατί ο Λάρσον δεν τραβάει. Δεν το πληρώσαμε. Δεν το πληρώσαμε. Πρόσεξε. Ναι, γιατί ήσουν τυχερός. Δεν το πλήρωσε γιατί ήσουν τυχερός. Η τύχη ήταν με το μέρος σου. Ναι, εννοείται ότι θέλει και τύχη. Και συνήγες μπόλικη χθες, αν εξαιρέσεις το φινάλε. Ήγεσαι στο τέλος, ναι. Το διορθώνει σημαντικά ο Ένιξ ο δεύτερο ημίχρονο και με το Μαντσίνη που το αλλάζει το μάτς. Και δεν είναι μόνο το γκολ. Ο Μαντσίνη πάμε σε 4-2-3-1. Είναι πίσω τον Ιντέγε, πιέζει πάνω στην μπάλα. Πιέζει την πρώτη πάσα της ΑΕΚ και την δυσκολεύει πολύ, την κλείνει πολύ το παιχνίδι από τον άξονα. Ναι, ναι, υπήρχε διαφορά στα δύο ημίχρονα. Βάζει τον μπα και γεμίζει ακόμα περισσότερο το κέντρο. Εντάξει, βάζει και το 2-0, αλλά. Τι να κάνουμε, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε τελευταίο, τώρα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα πραγματικά με το θέμα των μπαν. Πλέον είναι αυτό ξεκάθαρο, θα γίνεται. Πρέπει να το λύσει και πρέπει να το λύσει. Τώρα δεν ξέρω τι εσωτερική διεργασία έχουν κάνει, γιατί αν είναι μέχρι 36 του να κρατήσουμε αυτούς που θέλουμε, τελειώνουν οι μέρες.
Ναι, μέσα σε επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ανακοινώσεις περιμένουμε. Πού αυτά. Έγινε, να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο πριν το break. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, εγώ είμαι από αυτούς ο οποίος υποστηρίζω ότι η ομάδα θα δείξει, θα γίνει αυτό που ήταν και πιο πριν, μεγάλη, μεγάλη ομάδα για μία πενταετία. Δεν περίμενα ούτε τίτλους ούτε τίποτα. Έπρεπε για μένα να φτιαχτεί η ομάδα αυτή. Βέβαια, φτάσαμε την ευκαιρία και στους στόχους για ένα κύπελο. Okay. Εγώ, για μένα, η πρόκριση χάθηκε το Σάββατο. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ γιατί έπαιξαν έτσι το Σάββατο. Καθόλου στρατηγική. Έπρεπε να υπνοτιστεί η ΑΕΚ, αφήστε τους να προστατευτεί η ομάδα, να μην έχει τραυματισμούς. Δεν μας ενδιαφέρει να φτάσουμε στο παιχνίδι. Σου έχω απάντηση για το λόγο που έπαιξε το Σάββατο. Αν ήταν ένα άλλο παιχνίδι, π.χ. με τον ΠΑΟΚ που έχουν, ναι, την Κυριακή, που θεωρείται ντέρμπι, να το δεχτώ. Καλά, και με τώρα, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό γιατί να παίξουμε έτσι. Χάσαμε δύο βασικές μονάδες, ναι, δεν είχαμε την πολυτέλεια των αλλαγών, ανακατεύτηκε η ομάδα πάλι και είχαμε μεγάλη τύχη. Παίζαμε με τη φωτιά ένα μισάωρο και παραπάνω. Έτσι, θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό το σκορ. Εννοείται αυτό. Μας βγήκε. Εννοείται αυτό. Τι. Μα η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, φίλε. Μην το συζητάμε τώρα. Εντάξει. Το σταυρό μας κάναμε όταν έκανε τις φάσεις που έκανε και με τον Κουέστα να είναι σε τρομερή ημέρα χθες. Μπράβο. Στο παιχνίδι του Σαββάτου δεν ήταν καλύτερη όμως. Okay. Ούτε τότε εκεί ήταν. Εκεί χάσαμε μεγάλο έδαφος. Θα έπρεπε να τους συγκροτήσουμε λίγο στρατηγική. Δεν ξέρω. Ο Ένινγκ επέλεξε να παίξει έτσι στο ΆΚΑ το περασμένο Σάββατο. Γιατί έγιναν συζητήσεις, μήπως να κάνουμε αλλαγές, μήπως να αλλάξουμε έτσι τους περισσότερους βασικούς κτλ. Άλλαξε, γιατί εγώ δεν πιάνω του κόρχου τους αλλαγή, γιατί αναγκαστικά τον άφησε εκτός, είχε θέμα στο πόδι. Okay. Άλλαξε στην ουσία τον Λάρσον και τον Ντέγε. Το σχετικό του Ένικ ήταν να μην ρισκάρουμε, να μην χαλάσουμε την ισορροπία της ομάδας. Και φοβήθηκε, να το πω έτσι λίγο, το να χάσει με ένα βαρύ σκορ. Δεν ήθελε να πέσει το ηθικό της ομάδας πριν τον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Ήθελε να πάει με καλή ψυχολογία, να στο θέσω διαφορετικά, αλλά με το ίδιο νόημα. Και γι' αυτό την κατέβασε την ομάδα έτσι που την κατέβασε. Την ψυχολογία με την ΑΕΚ, φέτος ειδικά, που δεν έχεις χάσει κάποιο παιχνίδι, σε όλα έχεις σοπαλία. Δηλαδή περίπου ισοδύναμες στην ομάδα, παιχτικά τουλάχιστον, έτσι όπως πήγανε τα παιχνίδια. Δηλαδή είχες δύο στόχους φέτος. Την Ευρώπη, που την είχες ξεκαθαρισμένη. Οπότε, okay, και τι έγινε να χάσω. Ναι. Και ο μεγάλος στόχος, εδώ και τρεις μήνες μιλάμε για μια ρεβάνς, έτσι. Που χάσαμε όπως χάσαμε στην Αθήνα κάτω, ήταν μεγάλο το κίνητρο και ηθικό και η πρόκριση. Και εγώ σας το λέω και το άλλο, άντε και περνούσαμε. Με τι ομάδα θα κατέβει, θα μου πεις είναι ένα παιχνίδι ο τελικός και όλα γίνονται. Αλλά με έναν Ολυμπιακό που κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν ο αντίπαλός σου, δεν είχες καμία τύχη. Ο τελικός είναι ρουλέτα. Εντάξει, οκ. Outsider θα ήσουν, αλλά είναι ρουλέτα. Θα έπρεπε πάλι στον έκτο τελικό και λες, όχι ρε παιδιά, πάλι έτσι, με μισή ομάδα. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν πολύ αποδυναμωμένη ομάδα. Οκ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τα ξεπεράσουμε πολύ γρήγορα αυτά. Κοιτάζουμε την επόμενη μέρα να βάλουν ένα καλό σχεδιασμό κάτω, να ξεπεραστεί και αυτό το εμπόδιο. Γιατί φάγαμε πολύ πόλεμο. Είμαι της άποψης ότι πάνω στην αποτυχία χτίζει πολύ καλύτερα από ότι πάνω στην επιτυχία. Σωστό. Σωστό. Αυτό είναι μεγάλο κίνδυνο τώρα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί σωστά ο Άρης και πιστεύω ότι με τον Έννη και τον Χαριστέα θα γίνουν πολύ καλύτερες κινήσεις. Αρκεί να φύγει αυτό το εμπόδιο με τον Μπαν. Μακάρι. Γιατί μακάρι. Δεν έχουμε και την πολυτέλεια των πολλών χρημάτων από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Τι να πω. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Αυτά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Γιάννης, το διαβάζω πριν πάμε στο διάλειμμα για τις τρεις αλλαγές. Ο Γιάννης ο φίλος εκπομπής, γνωστός μύστης εδώ πέρα. Τρεις αλλαγές έκανε, λέει, το δώρο Θεούλη Βαγγέλη Αγγέλου σε ένα μάτς με το Περιστέρι και τον περάσαμε γενναίες 14, λέει. Σωστά, Βαγγέλης Αγγέλου ήταν δώρο Θεού. Διάλειμμα, Νίκο. Break, επιστρέφουμε. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με το γάτο, σαν το σκύλο με τον γάτο ενδεχομένως. Επιμιμώς την δέηση, εγώ. Επιμιμώς την δέηση, πραγματικά. Α, και εντάξει, χαλαρώς σας ακούω, εντάξει. Χαλαροί είστε. Οι περισσότεροι. Η πόλη, στην πλειοψηφία τη, οι οπαδοί των δύο ομάδων βασικά τη πόλη, διαχειρίζονται τι πλειοψηφίε του αρκετά καλά την κατάσταση. Κυρίως οι Αργιανοί. Νομίζω ότι για του φίλου του ΠΑΟΚ
το είχαν λίγο το ως αναπόφευκτο στο μυαλό τους. Δεν υπήρχε πολύ αισιοδοξία για πρόκριση. Ναι. Χθες. Δηλαδή οι περισσότεροι ήταν συνειδητοποιημένοι ότι το πιθανότερο είναι να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Οι φίλοι Αριανοί, γιατί ο τρόπος που ήρθε ο αποκλεισμός είναι σοκαριστικός, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι, OK, μπήκε η ΑΕΚ μέσα, ήταν καλύτερη κέρδη, 0-1, εντάξει, τελείωσε. Ναι. Έτσι, ο τρόπος που ήρθε ο αποκλεισμός ήταν σκληρός. Τους ακούω ψύχρεμους, OK. Εντάξει. Αν εξαιρέσω τα ρήφα, το φίλο μας στην αρχή που ξεκίνησε να μιλάει για τον Άρη και το Άρη ΑΕΚ μου πήγε στο σπάθα. Ωραία, το γύρισε αλλού. Να διαχωρίσουμε. Okay, να διαχωρίσουμε. Γενικά είναι ψύχρεμα τα πράγματα. 2-3-10-2-7 και 3-8 για ανοιχτές γραμμές εννοείται. Πού στέλνουμε, Νικόλα. FM γεννό, το μήνυμά σου 542-22 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά. Τζαμπαντάν, λοιπόν. Να διαχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Εγώ είπα κάτι πριν. Για να συνεχίσω λίγο το συλλογισμό μου. Δεν μπορώ να κατηγορήσω την ομάδα για χθες. Mm-hmm. Άλλο το χθεσινό όμως, που γίνανε πάλι κάποια λάθη, αλλά εντάξει δεν επηρέασαν νομίζω τόσο πολύ. Mm-hmm. Άλλο τα λάθη τα οποία γίνανε. Τώρα κάνουμε κριτική συνολικά για πράγματα που δεν μας αρέσουν, είτε από τον Ένινγκ, είτε από τον. Που και ο Ένινγκ έχει κάνει λάθη. Εντάξει, εννοείται. Εντάξει, εννοείται. Δεν είπε κανένας το αντίθετο. Εντάξει, εμένα. Στη μετάδοση χθες, ναι, της Κοσμοτέ TV, μάλλον πολύ φίλος που μιλάνε με τον Ένινγκ, δεν ξέρω. Γιατί? Είπε 500 φορές το δεύτερο ημίχρονο. Ότι τι. Ότι πόσο του βγήκαν οι αλλαγές που έκανε. Ναι, μα του βγήκανε. Ναι, αλλά το είπε 500 φορές. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε καλά. Και επίσης σε κάποια φάση το 80 τον ακούω εγώ που λέει πόσο καλό παιχνίδι έχει κάνει ο Σάσα πάνω στο Λιβάγια. Και πόσο καλά τα έχει πάει ο Σάσα πάνω στο Λιβάγια. Πόσο καλά τα έχει πάει, πάρτε από το Λιβάγια. Εγώ δεν θέλω να γίνω τα λεγαμενάκια. Να γίνεις, Νίκο. Όχι, δεν θέλω να γίνω. Πρόσεξε να σου πω κάτι και το έχω πει και άλλη φορά. Εγώ δεν προσπαθώ μόνο να κάνω το καθημερινό ρεπορτάζ της ομάδας στον βαθμό που μπορώ. Εντάξει, γιατί κανείς δεν μπορεί να το κάνει στον απόλυτο. Εννοείται αυτό. Προσπαθώ παράλληλα να μαθαίνω πράγματα πάνω στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι. Ποιο είναι δηλαδή αυτό το αντικείμενο, το ποδόσφαιρο. Λέμε λοιπόν. Να ξεκινήσει, που σου λέω πάλι δεν έπαιξε δεύτερο ρόλο. Το διόρθωσε στο δεύτερο. Τον έβαλε το Μαντσίνη. Ξεκίνα τον. Μπορεί να έχει πάρει, να μπορεί να πάρει άλλο τρόπο το παιχνίδι. Μπορεί να μην έπαιρνε. Αφού το βλέπει, είναι καλά. Θες να πεις. Το βλέπει, είναι καλά. Σε καλό momentum, το βλέπει, είναι καλά. Και εγώ το είχα θέσει και πιο ποδοσφαιρικά. Η ΑΕΚ θα σου έρθει με 3 χαφ. Το γεμίζει το κέντρο το κάρερα. Το συνηθίζει. Δεν μπορεί να πα με 4-4-2. Ναι. Και φάνηκε το Άρης χθες έχει θέμα στον άξονα. Ναι. Εντάξει, και πάλι σου λέω, στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ρόλο, σου έκανε οι εκφάσεις, είχε την τύχη με το μέρος σου, είχε και τον Κουέστα, ο οποίος τα έβγαζε όλα. Δηλαδή, να τον άφησε μια λαμπάδα στον πόη του, αυτού του ανθρώπου. Το διόρθωσε ο δεύτερο, θα το πω. Δεν έχω κανένα θέμα με τον Γερμανό. Παραλαμβάνω όμως, γιατί βλέπω πολλούς να δοσκούν πολύ σκληρή κριτική. Χθες δεν είναι τόσο σοβαρά τα λάθη. Τα διόρθωσε ο δεύτερο ημίχρονο και το χειρίστηκε πολύ καλά και με τον Μαντσίνη και με τον Μπα. Άλλο το γενικό και άλλο το ειδικό για χθες. Και τώρα που ουσιαστικά η σεζόν τελείωσε, πριν πάμε και στο φύλλο, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε και ένα ταμείο για όλους. Και πάντα πρέπει να γίνεται κριτική. Και τουλάχιστον εμείς από εδώ πέρα, κυρίως εγώ με τον Χρήστο, που ασχολιόμαστε με τον Άρη εδώ πέρα στον Λίμπερο, και ο Ζάχος βέβαια με ένα διαφορετικό ρόλο εννοείται. Εντάξει. Ούτε δόλο έχουμε ούτε τίποτα. Απέναντι σε κανέναν. Και όποια κριτική γίνεται και θα γίνεται, θα είναι πάντα καλοπροαίρετη. Ακόμα και για ανθρώπους με τους οποίους εννοείται ότι μπορεί να έχεις αποκτήσει μια καλή σχέση λόγω του ρεπορτάζ από ένα σημείο και μετά, θα πεις για τα στραβά τους. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, ναι. Μοσχοβίτη. Σε ακούω από πολύ βάθος, ναι, αλλά σε ακούω. Η γραμμή σου είναι λίγο. Είπα για το μάτσο του ΠΑΟΚ. Ναι, ρε. Και μόνο για να αποδείξω στον Γιώργο τον Ζαγόρα ότι ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ, αδερφέ. Γι' αυτό το ανέφερα αυτό εδώ και επειδή ξέρω ότι είναι φίλος του ΠΑΟΚ, γι' αυτό ήθελα να του πω ένα δικό του μάτσο, τι συνέβη να πούμε, με τον κόσμο να είναι από πάνω να πούμε. Ξέρεις πολύ καλά ότι σε εκείνο το μάτσο ήταν συνδυασμός, ήταν και ο κόσμος. Δεν ήταν μόνο ο κόσμος όμως, σε εκείνο το μάτσο. Ναι, είχαμε και καλή ομάδα. Ναι, οκ. Okay. Και ο ΠΑΟΚ είχε καλή ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ είχε καλή ομάδα. Δεν είχε εμφανίσει εκείνο το μάτσο. Βέβαια, εκεί πέρα να πούμε πιο μπροστά είχε πει να πούμε ο άλλος ότι είχε σαρδέλες. Δύο χρόνια πριν από αυτό. Είχε μιλήσει και για σαρδέλες ο προηγούμενος. Ναι, είχε μιλήσει. Είχε μιλήσει. Με άλλο ρόστερο όμως. Απλά κάτι άλλο που ήθελα να συμπληρώσω λίγο, Νίκο. Ναι. Εδώ είμαι. Είναι ότι ίσως τώρα εμείς κατόπιν εορτής τα λέμε, εντάξει. Ναι. Ίσως όταν έβαλε τον Πα, ναι, έπρεπε να τον κρατήσει,
Πας σε πολύ σύνθετη κατάσταση μετά. Όχι, να πάει το Ρώσο δεξιά μετά. Ναι. Για ποιο λόγο όμως αυτό? Για ποιο λόγο? Ναι. Για να πας το Σάσα, εσύ πιστεύω, το λες κυρίως, στον άξονα πάλι. Για να έχω, το τεταρτή. Τι έγινε? Φωνικό έγινε, πάει. Σε θέλω μόνο λίγο σύντομα, γιατί δευτερολογείς και περιμένει και ένας ακόμα. Θα σου το πω για αυτό το λόγο. Ναι. Γιατί οι δυο μαζί, ο Ματίγια με τον Σάσα, βρίσκονται με κλειστά μάτια. Ξέρει τις αλληλοκαλύψεις ο ένας του αλουνού. Ναι. Κατάλαβες. Και ενώ στο αυτόπερ, επειδή είναι ψηλό κορμί και ο άλλος, μπορεί να βοηθήσει. Και είναι δυνατό κορμί, μπορεί να βοηθήσει. Τα θα είχες, δεν πειράζει. Έπειτα θα είχες πολλά τρεξίματα και δεν θα, εγώ πιστεύω ότι με τον να είστε καλά με τον Ρόουζ πάνω στον Ολιβάγια δεν θα το ρίξει στον κόσμο. Έπειτα δεν τραβήχθηκε ο Σάσα. Στη σέντρα δεν τραβήχθηκε. Αυτός κάλυψε τον τέτοιο. Γιατί δεν είναι μπακ, αδερφέ, δεν είναι μπακ. Στο φάση βέβαια back, αυτό που λέγαμε. Το μπακ μπορεί, βλέποντας τον άλλον, λέει τι θα κάνει από εκεί, σέντρα θα κάνει, θα τραβηχτώ. Ναι. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Το μπακ έχει διαφορετική νοοτροπία από το χάφ. Να σε καλά, γιατί έχουμε κι άλλους δύο περιμένουν. Να σε καλά. Έγινε αγόρι μου. Φιλιά, να σε καλά. Έγινε. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Έλα, γεια σας παιδιά. Γεια σας Κυπελούχη. Γεια σας κύριε Κυπελούχη. Γεια σας. Η πόλη των Κυπελούχων, όχι. Ναι, ναι, είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Νίκο Αργιανέ, φοβερή τέτοια εκθέση μετάδοση, μπράβο, συγχαρητήρια από μένα. Μ' άρεσε πολύ η μετάδοση. Και αν δεν του κάνετε μια ζυγή, καλά έπρεπε να μην μιλήσει, έλεγε ο Ζάχος, μην μιλάς. Εγώ γιατί είμαι προληπτικός, τα πιστεύω αυτά. Ναι. Το κάνει αυτό το λάθος αυτό στη μετάδοση, το κάνει, τα μιλάει, τα μιλάει. Ναι, ήταν κρίμα και άδικο, ρε παιδιά, γερμανά. Θα σου το λέω αυτό, ένας οκτής άρρωστος. Ήταν κρίμα και άδικο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, όπως πει. Ήταν δηλαδή έτσι η φάση που. Και ευτυχώς μετά βγήκαν κάποιοι Αργιανοί και είδαν ποιος είναι ο χειρότερος. Αυτό το μάνταλο το στόλισες μια χαρά. Παιδιά, να έχεις μια αδερφή και να σε κουβαλείς αυτό για άντρα, ε. Το παίρνω, το χαρακτηρισμό που το απόδωσα, τον παίρνω πίσω, έτσι. Μπράβο, Νίκο. Κοίταξε, καλά έκανες, καλά έκανες. Θεσμός, αρχηγός Τσάικ. Αλλά... Τι είναι? Αρχηγός Τσάικ. Ο μάνταλος είναι ένας άνθρωπος χωρίς ανθρώπινο και ποδοσφαιρικό ήθος. Εντάξει. Δεν θέλω τώρα από χειρότερα. Μην το λες εμένα. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι μεταδόσεις. Εντάξει, καλά έκανες μια μέρα που το πήρες πίσω αφού το στόλισες μια φορά. Εντάξει, δεν έχουν ήθος αυτοί. Και νομίζω είναι και από το πάνω, ο δικός μας είναι, Βορολαδίδης, δεν είναι. Να το χαίρονται. Αυτοί είναι οι χειρότεροι, παιδιά. Να το χαίρονται. Αυτοί όταν κατεβαίνουν κάτω, αυτοί είναι οι χειρότεροι. Να το χαίρονται. Τι έκανε. Έχω μια πείρα από αυτούς και ξέρω. Ρε, έχει πέσει ο Ρόους κάτω. Όλοι έχουν σταματήσει. Ναι. Και ο Μάνταλος παίρνει μόνος του την μπάλα και πάει να βάλει γκολ. Και μπαίνει μέσα στην περιοχή κιόλας. Δηλαδή μιλάμε για βλάκα. Νίκο, ξαναχαρακτηρίζει τώρα. Δηλαδή πρέπει να το, να το ξανααποσύρει. Δεν υιοθετώ τα λεγόμενα. Το ξανααποσύρει τώρα. Τέλος πάντων. Εντάξει, και κάποιοι σήμερα. Εντάξει, και εγώ πραγματικά. Εντάξει, βέβαια είναι και ο ρόλος του. Τον Αντρέα το Δημάτο τον έχω σε εκτίμηση. Από την γκολ. Για τη δουλειά που έκανε. Εντάξει, και τον βλέπω σήμερα να τον αποθεώνει. Όχι, ρε φίλε, δεν θα τον αποθεώσει. Βιέσκα αποθέασε το Λιβάγια. Δεν θα αποθεώσει το Μάνταλο. Δεν έχει ήθος ο Μάνταλος για να τον αποθεώσει. Γι' αυτό το κάνω, ρε παιδιά. Γι' αυτό το κάνω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τώρα, παιδιά, ναι. Εντάξει, τώρα έχουμε τα λίγα που ξέρω. Δεν πρέπει να βγάλω το φετσαδί. Από τη στιγμή που την έβγαλε, αν έλεγε δύο μηνές, θα μιλούσε κανένας. Έχει σκάσει το φετσαδί. Ο Φετφατζίδης δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Δεν μπορεί. Δεν το κατηγορώ εγώ. Ναι. Γερμανό τον πάω σαν προπόνητη. Ναι. Ο Πονταράς είναι. Άψε να συνοθεί λοιπόν ο Παντελής και το κάνει μαδάρα. Μας έριξε για πλάκα 4 γκολ. Άσχετα μας έκανε 1,5 ευκαιρία. Καλά μας έκανε. Ναι. Εγώ δεν είμαι ούτε κομπλεξικός ούτε να κατηγορώ τον Άρη. Έτσι. Τώρα που εκεί πέρα είπαμε. Πάνω απ' όλα κρίμα και άδικο ήταν. Εσύ για τις τρεις αλλαγές του προπονητή σου τι έχεις να πεις? Γιατί πολλά ακούγονται. Τι να πω εγώ. Εγώ το περίμενα παιδιά αυτό που είπες προηγουμένως ήταν. Ο Νίκος Μοσχοβίτης καλά ήταν αισιόδοξος και έλεγε για την κόκκινη του Μάνταλου μακάρι να σηκώσει το κύπελο. Παιδιά, τώρα κατά πάσα πιθανότητα το παίρνει το κύπελο Ολυμπιακός. Όχι ότι το θέλω, αλλά κατά πάσα πιθανότητα. Κοίτα, σε ένα μήνα δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι ομάδες. Εντάξει, σίγουρα, αλλά δεν μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ. Ναι.
Τώρα για τη δικιά μου ομάδα το είπαμε, λίγα λόγια. Ναι. Κάτι έκανε χθες, αλλά δεν είναι όσο καλή όσο έπρεπε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, να ψάξω εγώ να βρω φθηνές δικαιολογίες, δεν ψάχνω. Και μπήκε το 2-0 και μπήκε όπως μπήκε ο Φορτούνης. Μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς ένα 0, μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς ένα 1, αφού την στιγμή που δεν το κάναμε, καλά να πάθουμε. Δεν θα γίνουμε εμείς Ολυμπιακοί να ψάχνουμε τώρα φθηνές δικαιολογίες. Μια χαρά το πήγαμε στο πρώτο ημίχρονο. Αφού εκεί ήταν ούτε οι αλλαγές του προπονητή, μου άρεσε να ούτε και προπονητής είναι. Τώρα από τη στιγμή που το σκέφτηκε έτσι, καλά να πάθουμε κακή χρονιά φέτος, μας δημιουργήσαν τα προβλήματα αυτά που μας δημιουργήσανε. Ένας Αργιανός που είχε βγει, και μπροστά, μια χαρά διστόλησε την ΑΕΚ. Είπε και με τον Πάοκ να πήγαινε τελικό. Η ΑΕΚ, εγώ τον Πάοκ θα υποστήριζα. Γιατί παιδιά δεν τους έχετε ζήσει αυτούς, ποτέ δεν είστε την αντίπαλη. Η ΑΕΚ εξελίσσεται σε μια, πολύ κακή κατάσταση. Άντρε, Νίκο, αλήθεια. Δηλαδή... Το αποτέλεσμα που πήραν από εμάς, άμα το παίρνουν φίλοι Αργιανοί από εσάς, χρυσά, ναι. Αλλά ποτέ δεν διεκδικήσετε κάτι. Εσείς θυμάστε ακόμα το 80 που εσείς δεν ζούσες. Ναι, όντως. Ούτε σαν ιδέα. Και δεν σας πήραξαν όλα τα άλλα, σας πήραξε αυτό που κάνανε. Κακός οι δικοί μας που σήκωσαν το πανό. Κακός, εγώ το ξαναλέω. Ναι. Αλλά αυτό το πανό δεν έκφραζε όλο το λαό του ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Τώρα που εκεί πέρα είπαμε. Παρά από την άρρηκα την εμφάνιση, το τελευταίο 20 λεπτό ήταν καταραμένο. Έκανε η ΑΕΚ πολλές φάσεις. Δυστυχώς ο καλύτερος παίκτης ο Σάσα έφυγε σε αυτή τη φάση. Να σου πω κάτι, οι απόψεις διείστανται βέβαια σε εκείνο το σημείο. Γιατί άμα ξαναδείς τώρα και τη φάση, ο Λιβάγια είναι ανάμεσα σε δύο στόπερ. Δηλαδή τα οποία τον αφήνουν και φεύγει μόνος του. Εντάξει, και ο Σάσα τι να κάνει. Ναι, τέτοια χασίκο Ολιβέιρα θα λέγα. Ναι, Ολιβέιρα. Ναι. Που κόλλησε έμεινα, αλλά τόσο νομίζω. Ολιβέιρα το μεταξύ στις καθυστερήσεις, το πρώτο ημίχρονο αυτή τη φάση πρέπει να λες. Χάνει ένα μαλλί μόνος του μπροστά από την εστία. Τέλος πάντων. Τώρα εκεί παιδιά χρειάζονται και διπλωματία. Τέλος πάντων, να μην τα ξαναλέμε. Πάμε παρακάτω. Δεν έπρεπε να το χάσει ο Άρης. Εγώ πιστεύω, παιδιά, δική μου γνώμη είναι. Ναι. Αν τυχόν ο Άρης δεν έβαζε δεύτερο γκολ, ίσως θα περνούσε. Ναι, τώρα το έχω ίσως ακούσει και από άλλους αυτό. Αποκλειστήκαν. Μπορεί... Κοίτα, πάμε, με το, ίσως, το ότι αποπροσανατολίστηκαν το πιστεύω κι εγώ. Ναι, είναι καμιά φορά αυτό το άτιμο το τέτοιο. Yes. Να σε. Και... Ναι, πες και ο τελευταίος. Άλλος άτης, να κλείσω το πούμε για αύριο. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον Νίκο, επόμενο, ναι. Ίσως και τελευταίο θα δούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Σκασμένος, σκασμένος. Εσύ και, εσύ και πολύ. Χθες. Δηλαδή, χθες αν έριξε κάτι πινελίκια το βράδυ, σαν να ρίξω. Θα πω, θα μιλήσω λίγο, όπου νομίζω ότι ξέρω θα με κόψετε. Okay. Δεν θα βρίσω. Okay. Φίλε, παιδιά, μια ομάδα μεγάλη για μένα, τη χαρακτηρίζω και πράξεις, οι κινήσεις μέσα στο κήπεδο. Για μένα η ΑΕΚ έδειξε την μικρή ομάδα χθες. Μάλλον, να το πω διαφορετικά, έπαιξε με νοοτροπία σε κάποιες φάσεις μικρής ομάδας. Στο 87, ας πούμε, που είναι κάτω κόρχουτ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν θυμάμαι και καλά, που δείχνει ο Κουέστα την μπάλα στο πλάγιο out, επαναφορά, πάνε να βάλουν goal. Σωστά ή κάνω λάθος, Νίκο? Για ποια, παίζει λίγο πάλι η φάση από την αρχή. Στο 87. Ναι. Είναι κάτω κόρχουτ. Ναι. Ρίχνει ο Κουέστα την μπάλα στο πλάγιο out και επαναφορά, δεν δίνουν την μπάλα σε εμάς, πάνε να βάλουν goal. Α, ναι, κατάλαβες η φάση, λες. Τώρα θυμήθηκα. Πάλι ο ασχημάτρας. Έλα, δηλαδή, δεν μπορώ να ασχολούμαι άλλο με τον Μάνταλο. Δηλαδή τώρα... Να σου πω κάτι. Έχει κάποια παιχτάκια η ΑΕΚ μεγάλης αξίας μεν, ενώ αξίας ποδοσφαιρικής και ποδοσφαιρικής. Ποδοσφαιρικής, ναι. Αλλά φίλε, δυστυχώς, κακοί χαρακτήρες. Ναι, ναι. Ο Μάνταλος δεν είναι. Κακοί χαρακτήρες, νοοτροπία του προέδρου τους, εγώ είμαι κανένας άλλος. Δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ για ένα μεγάλο παίκτη μέσα στην ομάδα μας και έφαγε έστω αυτό ψωμάκι που έφαγε Βασίλη Δημητριάδη, είσαι ανεπιθύμητος πλέον στον Άρη. Δηλαδή αυτό που έχεις κάνει για μένα είναι απαράδεκτο. Πραγματικά δηλαδή, εντάξει, να πανηγυρίσεις σε μυτό, αλλά πλήξεις και κάνεις βέβαια, δηλαδή, γιατί δεν είχε κόσμο μέσα. Αν είχε κόσμο θα σου κότα, αλλά τι να κάνουμε, είσαι τυχεροί. Όλα ήταν υπέρ σας. Δηλαδή κορονοϊός ευνόησε. Γιατί αν είχαμε τρεις αλλαγές, θα βγαίνανε και τραυματίες και δεν θα παίρνανε άλλοι τρεις παίχτες μετά. Θα παίρνει ένας μόνο. Γιατί αν είχε τον πάγκο του Άρη, είχε Μπακαλιάνη, είχε αυτά, είχε τον Σούγκεν παρόν απόν, είχε το δική του παιδί που είχε βγάλει κόλ, δηλαδή επειδή αυτό, δεν ξέρω, εγώ το λέγα στον πατέρα που βλέπω το μάτς, δεν τον πάω να βάλει κόλ την κοινή. Δηλαδή, όλα χθες πήγανε μέχρι το 93
ήθελε ο Θεός να αποκριθούν. Ρολόι πήγαν, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έβλεψε οι αλλαγές σου κάποια άσχετη ποδοσφαιρικά, μιλάμε για άσχετη ποδοσφαιρικά. Και μια ξαράδια και κυβρίζουν τον Έλληνα και έκαναν αλλαγές. Φίλο, κάπου ο άνθρωπος έσκασε. Εντάξει, δεν μπορούσε να μαρκάρει. Σήμερα. Ο Φετφατζίδης το ίδιο. Οι αλλαγές που πήγαν και οι ίδιοι, σκοράρανε. Τι δεν σε κάνει άλλο. Οι αλλαγές του ήταν καλές, έξω δεύτερο μήνυμα. Μια χαρά. Τι δεν σε κάνει άλλο. Ο Πάτου παιδί που τον έβαλε. Δεν είχε να βάλει τίποτα άλλο. Τι να βάλει τίποτα. Έφαγε το κέντρο. Ο Πάμου όμως έφαγε το κέντρο. Να σου πω κάτι να πούμε, δηλαδή, γιατί άκουγα για κάποιους να λέει τις προηγούμενες μέρες για το Σούντγκρεν. Το Σούντγκρεν, παιδιά, τον παίρνει ως λύση ανάγκης για να κοιμήσει την αποστολή. Μα ο άνθρωπος είναι αδιάφορος. Πέρα από αυτό, πριν δύο μήνες ο Σούντγκρεν τον άδειασε η Σουηδία τον Ένιγκ με δηλώσεις του και εσύ περιμένει να τον βάλει βασικό και το μυαλό του δεν είναι έτσι εδώ. Είναι τώρα. Α, μπράβο. Τι να κάνουμε τώρα. Κοιτούν στον πάγκο της ΑΕ και τον πάγκο του Άρη, μια στιγμή που έλεγε στους πάγκους, και εδώ τώρα εμείς ποιον να βάλουμε μέσα. Μετά και από το χθεσινό, ένα από τα πράγματα. Γιατί ο Άρης μπορεί να κρατήσει πολλά πράγματα πρέπει να διορθώσει στην επόμενη σεζόν. Μετά το χθεσινό που μίλησε σε κουβέντα που είχαμε ποδοσφαιριστή της ομάδας, μου λέει, μου ανέφερε τρία παιχνίδια. Μόλντε, ΠΑΟΚ στην Τούμπα και το χθεσινό. Ακριβώς. Ναι. Μου λέει, ναι, ναι. Από αυτά τα τρία παιχνίδια πρέπει να δούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Έχουμε θέμα, λέει, σε αυτό και το έχουμε δείξει, λέει, σε αυτά τα τρία παιχνίδια. Νίκο, και κάτι που είπε και ο Χρήστανθος στο Πορτό, ναι. Τον άκουσα μεσημέρι, τον οποίο δεν το είδα και μετά έκατσα και το βιντεάκι και είχε χίλια δίκαια. Φίλε, η σέντρα που βγάζει ο, πώς λέγει ο Παολίνιο, φίλε, είναι σεντράρα. Και με το εξαιρετικό φάλσο. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, αυτό για να το κάνεις πρέπει να έχεις ποδοσφαιρικό IQ, ξέρω. Ο Καρέρα έκανε αλλαγές και έβαλε μέσα τον Παουλίνιο που εντάξει, okay, δεν είναι κάτι αμάν, καλός μπάτσο. Συμπαθητικός. Είναι Παουλίνιο, δεν είναι, ξέρω εγώ, σαν να πω, παίζω παιδί κατά ανάγκη δεξιμπάτσο. Τον Αραούχο. Ναι. Εντάξει, έχει βάλει για μένα, διόρθωσε ένα λάθος που έγινε στην αρχή του δεκάδα, δεν έπρεπε να βάλει το Βέρντε, έπρεπε να βάλει τον Αλμπάνι. Ο Αλμπάνις, ναι. Το παιδί έκανε διαφορά. Έκανε τη διαφορά και αυτός, ναι, εντάξει. Εσύ είναι επιλογές συγκεκριμένες, τι θα κάνουμε τώρα. Σε έβαλε τρία χάφα αμυντικά που ισχύει σε 1,5. Δεν λέω ένα, 1,5 λέω. Εντάξει. Του είχε τρία χάφα εκεί, πού να πέρασε μπάλα. Δηλαδή όσο και να παίξει τόσο φιλότιμο τόσο χθες, εντάξει. Δηλαδή έπαιξε, αν δεν παίζει άλλες φορές για τρία, χθες έπαιξε για 5-6 ας πούμε. Πάλι και πάλι δεν φάνηκε, αλλά λες έπαιξε το παιδί όσο μπορούσε. Ο Ματίγια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μόνος. Να κάνει. Να προωθήσει, να κόψει, να κάνει. Δηλαδή ένας παίκτης δεν μπορεί να κάνει όλα. Εντάξει. Και κάτι άλλο. Στο τέλος Νίκο αληθεύει, γιατί εμένα μου το είπε μέσα ένα βιντεάκι σχετικό, δεν θέλω να ότι το πω. Ότι έβρισαν λέει τις γυναίκες οι παίκτες ΑΕΚ. Τι έβρισαν? Τις γυναίκες μέσα στο κήπεδο και αυτά. Κάτι βρήκαν. Τις γυναίκες μέσα στο κήπεδο. Όχι, ο Λιβέρα, μόνο που πήγε στον πάγκο του Άρη και έλεγε τα πουτα μάντρα αυτά που έλεγε. Ναι, τέλος πάντων. Τι είπε, τώρα σπηλιά. Και γύρισε ο Ράντος και του είπε τη δικιά σου. Άμα κάνουμε να κάνουμε και δείσουμε 100 Αριανούς, ναι. Πόσοι πιστεύεις ότι θα είναι από το χθεσινό μάτς, να μην πω σκασμένοι, σκασμένοι θα είναι όλοι. Όλοι είναι σκασμένοι. Εγώ θα δυσαρεστημένοι. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Εμένα, Νίκο, η εμφάνιση της ομάδας, πρόσεξε τώρα, για το, μ' άρεσε το πάθος που δείξανε, τρέξανε όσο μπορούσαν. Η ΑΕΚ ήταν γεμάτη σε όλες τις γραμμές. Δηλαδή φάνηκε ότι εγώ λέω χωρίς τον θα κόλ. Μα το έλεγα, θα φάμε κόλ. Λέω, αν δεν φάμε κόλ, το μάτς πολλά μπορεί να γίνουν. Η τύχη και ο Κουέστα σε σώσαν πολλές φορές. Ναι. Αλλά μια, δυο, τρεις, εντάξει, κάποια στιγμή έγινε στο τέλος, έγινε με τον οδυνηρό τρόπο. Εντάξει, εγώ θα σου πω κάτι, επειδή ανέφερε στον κόσμο και να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να κλείσουμε κιόλας γιατί ξεφύγαμε και λίγο. Εγώ χαίρομαι από χθες, διακρίνω ότι η πλειοψηφία του οργανισμού που λέγεται Άρης διαχειρίζεται πολύ καλά το χθεσινό. Έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Χαίρομαι γιατί πολύ γι' αυτό και είναι πρόοδος αυτό και είναι εξέλιξη για τον κόσμο του Άρη. Η ψυχραιμία, η πίκρα, η στεναχώρια, το γαμώτο. Αλλά ναι. Η ψυχραιμία που διαχειρίζεται το χθεσινό, γιατί το χθεσινό ήταν σκληρό και ήταν οδυνηρό. Πάντως, Νικόλα, από χθες εγώ, να πω την αλήθεια, όσοι με ακούν και με ξέρουν, δεν εκτρεφώ, δεν γουστάρω μία τον ΠΑΟΚ. Μία! αλλά, εχθές, όπως είχα περνούσε Νίκο, πραγματικά σου μιλάω, ή το Ολυμπιακό στο ΠΑΟΚ, θα ήμουν με αυτούς και όχι με την ΑΕΚ. Από χθες η ΑΕΚ, από εδώ στην άκρη τη θεωρώ, να μην πω τώρα κάτι, με κόψει το Παδούλα. Αυτά που έχει κάνει και στο πρώτο μάτς και σε αυτό το μάτς τη θεωρώ πλέον μικρή. Για μένα στα μάτια μου έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι κρίμα αυτό. Είναι κρίμα. Να είσαι καλά. Γιατί,
Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα που ακούσατε. Αν ξέρετε λίγο, ζητάω συγγνώμη. Όχι, 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 μια χαρά, μια χαρά, να είσαι καλά. Και όπως είπε και μια φωνή χθες στο Βικελίδη, εκεί σε κάποιες φάσεις, σε τις πολλές φάσεις που ο Μάνταλος δημιούργησε εκνευρισμό. Μάνταλε, θα ξανάρθεις φέτος. Το νου σου. Μια χαρά. Λοιπόν. Ακολουθεί το τρίτο μνημόνιο τη αποκλειστική ζώνη. Μετά, πάχω 24. Βασικά. Τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης και ο αθλητικός λίμπερο, εντάξει. Θα βάλουμε στην καρέκλα του προκρούστη τον Αμπέλ Φερέιρα, αφού αυτό θέλετε. Εντάξει, θα το βάλουμε και θα αρχίσουμε να τραβάμε σιγά 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 μέχρι. Αυτό το πρωί το ραδιόφωνο νομίζω ότι είναι ένα συνεχόμενο μνημόσυνο. Αν εξαιρέσεις τον Ζαγόρα, ο οποίος είναι σε μια άλλη κατάσταση. Όλες οι υπόλοιπες εκπομπές, δηλαδή ο Τσατσάρος, ο Κόλκας με τον Μπατμανίδη. Ο Χρήστος με το Στέργιο μετά. Η μέθοδος του Ποκρούστη. Αυτό. Είναι η επόμενη εκπομπή. Μια μισή ώρα θα έχουμε τον Αμπέλ Φερέιρα εκεί. Εντάξει, να έρθετε να το τραβάτε λίγο μέχρι να το θυμάστε. Καλύτερα θα το θέσω. Ακολουθεί το μνημόσυνο 24 μετά από το μνημόσυνο νέαρ που είχαμε πριν. Έτσι, μπράβο. Και το τωρινό τώρα. Ακολουθεί λοιπόν το μνημόσυνο νέαρ. Η δίκη θα λέγαμε. Έτσι, η δίκη τη Πέμπτη. Με τον Αμπέλ Φερέιρα κατηγορούμενο. Και ήδη καταδικασμένο. Δικαστής ο Νίκος Μοσχοβίτης. Έχει καταδικαστεί από όλους. Εμείς την προσχηματική θα είναι η δίκη, όπως λέγεται. Ένορκη τα στελέχη του ΠΑΟΚ 24 μέχρι και τις 9. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 18:30. Καλή συνέχεια σε όλους.